Αντώνη, καλησπέρα από το Λίμπερο και από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από Βρυξέλλες, όπως είπες. Από δηλαδή το ταξίδι, περίμενε, ξεκίνησε από το Κονγκό. Τι τοποθεσίες περνάς δηλαδή για να γυρίσεις από το Κονγκό στη Θεσσαλονίκη? Το ταξίδι ξεκίνησε από Τανζανία. Μετά Κινσάσα. Δεύτερος αγώνας. Ναι. Τώρα Βρυξέλλες, Βρυξέλλες Αθήνα, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Έχω ακόμα δύο σταθμούς. Τα διαβατήρια γεμίζουν αβέρτα. Μάλιστα. Ναι, σε ένα χρόνο το έχω γεμίσει. Ήδη πάω να ανανεώσω τα χαρτιά του διαβατηρίου. Αρχικά συγχαρητήρια για την. Όχι για την πρόκληση, γιατί πολλοί το παρεξήγησαν. Δεν προκρίθηκε το Κονγκό. Στα Μπαράς πήγε μαζί με τους πρώτους. Και εγώ είχα αυτή την εντύπωση στην αρχή, αλλά με διόρθωσε και εσύ. Προκριθήκατε στα Μπαράς μαζί με τους πρώτους. Και θα διαμορφώσετε, νομίζω. Ακριβώς. Είναι πώς είναι, οι 10 ομάδες είναι. Είναι 10 όμιλοι ήταν. Οι 10 πρώτοι πέρασαν στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Και οι 10 πρώτοι, αναλόγως στη βαθμολογία που έχουν στο ranking, οι 5 καλύτεροι με τους 5 υποδιέστερους, mm-hmm. θα γίνουν κλήρωση, 5 ζευγάρια, το μάτιο παιχνίδια μέσα έξω, και ο νικητής πηγαίνει στο Μουντιάλ. 5 ομάδες στέλνει στο Μουντιάλ Αφρική. Και σε μια πρώτη θέση στον όμιλό σας, που όταν αναλάβατε, πολλοί δεν την περιμένανε. Κοίτα, δεν την περιμένανε, αν και εμείς φαντάζαμε στο φαβορί, λόγω του υλικού που υπάρχει, οι περισσότεροι παίχτες μας παίζουν στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, ειδικά έτσι όπως διαμορφώθηκε ο όμιλος και μας έβρισκε και εμάς τρίτους, δύο αγωνιστικές πριν στο τέλος, και να πρέπει να παίξουμε με τους δύο πρώτους που ήταν δύο βαθμούς μπροστά, εμάς ακόμα και ένα χ μας άφηνε έξω στα δύο παιχνίδια. Ναι. Οπότε εκεί τη στιγμή ήταν όντως που υπήρξε η δυσπιστία όσον αφορά αυτό που θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Παρ' όλα αυτά, αγωνιστικά τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Mm-hmm. Κερδίσαμε 0-3 μέσα στην Τανζανία, κερδίσαμε 2-0 μέσα στο Μπενίν. Δεν χρειαστήκαμε καμία τέταρτη αλλαγή για να περάσουμε. Ναι. Μόνο αν μας βάζαν τρίποντο τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Οπότε αγωνιστικά είμαστε στην επόμενη φάση. Και μάλιστα, από ό,τι μου έλεγε κιόλας πριν το παιχνίδι, το τελευταίο με τον Μπενίν, σας έκανε τραπέζι και ο Πρωθυπουργός. Εκπληκτικά πράγματα. Και είναι, ναι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Είναι εκπληκτικά τα βίντεο από τους Κογκολέζους, σωστά τους λέω, ναι, που έχουν εξεχηθεί στους δρόμους, χωρίς μάσκες τώρα, χωρίς τίποτα. Κορονοϊός μηδέν, δεν υπάρχει. Και πανηγύρι. Δεν υπάρχει. 20 κρούσματα τη μέρα έχουμε, σε παρακαλώ. Μόνο! Τίποτα, μια χαρά. Ναι. Στην Πούδρα. Στην Πούδρα είναι εκεί πέρα. Τώρα γιατί μας έχουν κόκκινη ζώνη, δεν το ξέρω, αλλά έχουν 20 κρούσματα ημερησίως. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί το πόσο συζητιέται στην Ελλάδα, κυρίως εσύ βέβαια, όχι τόσο ο Έκτορ Κούπερ, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σήμερα είναι η μέρα του γενεθλίου του. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ αντιληφθεί και μέσα από τα ελληνικά sites ή το διαδίκτυο κτλ. Την κουβέντα που γίνεται εδώ και δύο μέρες στην Ελλάδα για το τι ακριβώς συνέβη με τις αλλαγές. Και το τι πήγε λάθος, τι έγινε. Αρχικά να πούμε, επειδή με ενημέρωσε και εσύ λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ότι τον Μπενίν κατέθεσε ένσταση. Ναι, κατέθεσαν ένσταση. Εντάξει, είναι και λογικό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει ξαναγίνει στο προηγούμενο παιχνίδι Μπενίν Μαδαγασκάρη, που η Μαδαγασκάρη έκανε 4 αλλαγές, όπως ακριβώς κάναμε εμείς, αλλά δεν κάνανε ένσταση. Mm-hmm. Έχει ξαναγίνει στα προκριματικά να γίνουν 4 αλλαγές μέσα στο δεύτερο ημίχρονο. Σου έστειλα και τα φύλλα αγώνας, όπως είδες. Και υπάρχει και ένα δεδικασμένο το οποίο έχουν γίνει 4 αλλαγές. Έγινε προσφυγή στο ΚΑΣ και απορρίφθηκε και από το ΚΑΣ και από το ΚΑΣ. Οπότε ο τόρος αυτός πιστεύω ότι γίνεται κυρίως στην Ελλάδα, στην Αργεντινή και στην Ισπανία, που ακόμα το όνομα του Μίστερ μετράει. Mm-hmm. Και όσο να είναι πιο πιασιάρικο το ότι έγινε ένα λάθος και ότι κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός, από το να γράψουμε για το αγωνιστικά καθαρά κομμάτι και το μεγάλο δύναμο του Κονγκό, γιατί όπως είπες και εσύ και όπως είδες στα βίντεο, πραγματικά επικρατεί πανικό στη χώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι γίνεται αν περάσουμε στο Μουντιάλ. Και πήρε και ο Κούπερ μια ομάδα, Αντώνη, αυτό που λέγαμε πριν, που κανένας δεν περίμενε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, έτσι ακριβώς. Και κοίτα, μας προβλημάτιζε πολύ εμάς το χρονικό σημείο και το χρόνο που είχαμε για να δουλέψουμε την ομάδα. Είναι πολύ στιμωγμένη η ημερομηνία στη FIFA πλέον. Παίζουμε τους αγώνες, δηλαδή μετά από δύο προπονήσεις με τους παίκτες παίζεις αγώνα. Δεν υπάρχει χρόνος να δουλέψεις πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα ρίσκο, ήταν μια προσπάθεια να βρεθούμε στα προκριματικά ενός Μουντιάλ ξανά και στο Μουντιάλ, mm-hmm. γιατί αυτός ήταν ο στόχος αρχικός. Οπότε συνεχίζουμε και προχωράμε. Πάντως στην Ομοσπονδία του Κονγκό και στο Κονγκό δεν τίθεται ιδιαίτερο θέμα, ούτε στα μέσα γράφουν κάτι και είναι καθησυχαστικοί μαζί μας. Βέβαια τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις. Αλλά με βάση τα δεδικασμένα και αυτά που έχουν γίνει, δεν νομίζουμε ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και είναι ένα θέμα, Αντώνη, στο οποίο εντάξει, λέμε τώρα φυσιολογικά ότι πρέπει να τιμωρηθεί. Υπάρχει μια πλευρά που λέει ότι πρέπει να τιμωρηθεί η ομάδα. Αλλά η βασική ευθύνη στην προκειμένη περίπτωση, για να το πιάσουμε λίγο και αναλυτικά, το τι ακριβώς έγινε, γιατί εσύ το ζούσες και από μέσα, είναι του διαιτητή, ο οποίος επέτρεψε να γίνει. Κοίτα.
Αρχικά ο τρίτος διαιτητής θα έπρεπε να δώσει, αν δεν υπήρχε παράθυρο μετά, παράθυρο για αλλαγή, έτσι θα ονομάζανε, παράθυρα, δεν θα έπρεπε να τη δώσει. Εμείς είχαμε όντως έναν τραυματισμό στο 91, δηλαδή το παιχνίδι ήταν σχεδόν είχε τελειώσει, και όντως τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής και βγαίνει έξω και μας λένε έχετε ακόμα μια αλλαγή ο γενικός αρχηγός. Όποτε στιγμή που την είχαμε την αλλαγή και οι ποδοσφαιριστές είχαν κάνει θέσαμα, κινηθήκαμε στο να μην αφήσουμε την ομάδα με 10% στον αγωνιστικό χώρο. Που και να μέναμε δεν θα άλλαζε κάτι τυπικά όσον αφορά τη ροή του αγώνα. Από εκεί πέρα, ή πρέπει να το ανακόψει ο τέταρτος και να πει δεν έχετε δικαίωμα άλλης, ή να μας πει και ο ίδιος ο γενικός αρχηγός ότι δεν έχουμε άλλη αλλαγή. Παρ' όλα αυτά έγινε κανονικά η αλλαγή, έχει γίνει η ένσταση, αλλά όπως σου κοπεί ξαναγίνει να γίνουν 4 αλλαγές σε χρονικά συστήματα, σε χρονικά σημεία τα οποία φαινόταν να μην επιτρέπεται, παρ' όλα αυτά έχει γίνει σε πολλούς αγώνες. Όταν μιλήσαμε με τον παρατηρητή και με τον τέταρτο διαιτητή, από ό,τι έχουν γράψει στο φύλλο αγώνα, οι αλλαγές έχουν γίνει σε νόμιμα πλαίσια. Αυτό το όλο θέμα πότε ξεκίνησε, πότε έγινε αντίληπτο, δηλαδή και, ή από τον Μπενίν ή από εσάς, πότε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Έγινε, ναι, μετά τον αγώνα. Μετά τον αγώνα, ναι. Και δημιουργήθηκε όλο αυτό, ναι, ναι. Όλη αυτή η υπόθεση τώρα. Και είναι αυτό που λένε, ναι, ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Τι να σου πω, να συμβαίνουμε τώρα σε μια δικασία που όντως θα πρέπει να περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως σου λέω, η νομοσπονδία μας είναι κατασχετική, υπάρχει διαδικασμένο, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που έχει γίνει. Μιλήσαμε ήδη με το τι έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνα. Στο φύλλο αγώνα δεν γράφει για κάποια παραβίαση του κανονισμού. Ναι. Και από ό,τι μας είπαν όμως και από κάποιους ανθρώπους που μιλήσαμε στην ΚΑΠ, που είναι υπεύθυνη διοργάνωση της αρχής, είναι κάτι το οποίο, αν είναι λάθος, είναι λάθος το τέταρτο διαιτητή και το διαιτητικό κρίνει. Ναι. Και φαντάζομαι ότι θα μπει στην εξίσωση και η FIFA. Αν χρειαστεί. Κοίταξε να δεις, εντάξει, η κάθε είναι υπό την αιγίδα της FIFA ούτως ή άλλως. Ναι. Ούτως ή άλλως. Ναι, δηλαδή, ναι, απαρτίζεται από μέλη της FIFA. Δηλαδή μέλη της Αφρικανικής της ΚΑΦ, που ναι, είναι μέλη και στη FIFA παράλληλα. Ναι, 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 κατάλαβα. Δηλαδή την κάνει να είναι αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρος στην ΚΑΦ, μέλος της FIFA, που ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αιγύπτου όταν ήμασταν εμείς εκεί. Ναι, δηλαδή απαρτίζεται από ανθρώπους της Αφρικής, ναι, που όμως έχουν προεργασία στη FIFA. Εντάξει, μπορεί να σας βγει και για καλό αυτό. Άρα τώρα περιμένουμε πότε θα βγει άμεσα κάποια απόφαση, γιατί και το Μάρτιο, δεν κάνω λάθος, είναι και τα παιχνίδια μπαράς που θα δώσετε. Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Βασικά όμως θα πρέπει να βγει πριν από την κλήρωση, φαντάζομαι. Αυτό λέει η λογική. Ναι. Πάντως δεν υπάρχει κάτι διαδικασμένο το οποίο να μας τιμωρεί, οπότε και δεν υπάρχει κάτι παράγραφος στους κανόνες που να ορίζει τιμωρία της ομάδας. Στέργιο μου, έχεις εσείς κάποια ερώτηση? Έχω. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα, Αντώνη. Δύο ερωτήσεις βασικά θέλω να κάνω. Η πρώτη είναι να μας πεις μια ιστορία, ένα περιστατικό, ένα σκηνικό που πραγματικά δεν πίστευε στα μάτια σου, γιατί φαντάζομαι είναι ένας διαφορετικός. Για το Κονγκό μιλάμε τώρα, ναι. Για το Κονγκό, ναι, την Αφρική, κάποιον αντίπαλο, ναι, κάποιο γήπεδο, δεν ξέρω, ο Αντώνης ξέρει. Και ένα δεύτερο, πριν πάτε στον Άρη, φαντάζομαι ο Νίκος θα σε ρωτήσει. Θα τον κάνω και μια ερώτηση, ναι. Για τον Άρη. Έχω την αίσθηση ότι το αφρικανικό ποδόσφαιρο δεν παίρνει αυτά που του αξίζει σε επίπεδο Μουντιάλ την τελευταία περίοδο. Δεν ξέρω αν το εστερνίζεις αυτό, γιατί πραγματικά αν δει κανείς τα ρόστερ όλων των ομάδων, έχει παίκτες που πρωταγωνιστούν σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και μιας που είπε ο Στέργιος ρόστερ, Αντώνη, να μας πεις και εσείς στο Κονγκό αν έχετε κάποιον έτσι γνωστό ποδοσφαιριστή που τον βλέπουμε και σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ωραία, να ξεκινήσω από το τέλος προς την αρχή. Εμείς έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ευρώπη. Παίζει βασικό στην Πόρτο Μπεμπά, που είναι δικός μας ποδοσφαιριστής. Στην Γαλατασαράι ο Λιουντάμα Στόπερ, που είχε ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ. Ο Τισεράν της Φενέρμπαχτ έχουν συμπαίκτης με τον Πέλκα. Ο Σακάλα της Μπεσίκτας. Έχουμε τον Μπακαμπού, που τώρα για την Μπαρσελόνα. Τον Μποκάνι, ο οποίος εντάξει είναι 35 χρονών, αλλά ναι, έχει γράψει μεγάλη καριέρα, ναι, 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 στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Μοτοσάμι, Κακούτα, που παίζουν στη Γαλλία πρώτη εθνική. Εμάς όλοι οι ποδοσφαιριστές, ο Μουσουάκου που παίζει στη West Ham, δηλαδή όλοι οι ποδοσφαιριστές της δικής μας παίζουν εκτός των συνόρων και παίζουν από μικρά παιδιά. Βέβαια το πιο χειρό μας όνομα είναι ο Λουκάκου, αλλά πήρε άλλο διαβατήριο. Κακό αυτό, ναι, όντως. Θα μπορούσε. και καλά έκανε, γιατί έτσι έρχομαι στην ερώτηση που μου κάνατε, αν παίρνει αυτό το οποίο τους αξίζει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι διφορούμενο αυτό, γιατί όντως υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι ομοσπονδίες, τα γήπεδα που αγωνιζόμαστε, τις συνθήκες που αγωνιζόμαστε, πολλές φορές αρνούνται να έρθουν στην εθνική και να παίξουν.
Δηλαδή, εμείς είχαμε, και πάω τώρα και στο πρώτο αυτό που είπαμε, θα πάω σε ένα πιο πρόσφατο, παίζαμε μέσα στη Μαδαγασκάρη και κάναμε ένα 0 από το δεύτερο λεπτό και στο 10 κάνει ο στόπερ μας ο Μπεμπά μια αλλαγή παιχνιδιού και ενώ η μπάλα ταξιδεύει, ο αντίπαλος παίχτης έρχεται με τις χάρες και το άνοιξε σχεδόν όλη τη γάμπα. Δηλαδή, για χιλιοστά δεν του κόψε το πέναντα. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές το βλέπαν και δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Πιάναν το κεφάλι τους. Και ο διαιτητής έδωσε απλά παίζεται. Δηλαδή είναι και αυτά όλα είναι μέσα στην εξίσωση του που μπορεί να φτάσει το ταλέντο αυτό το αφρικανικό, αλλά και με ποιον τρόπο μπορεί να εξελιχθεί και να φτάσει. Γιατί ας πούμε όταν οι διαιτητές είναι τέτοιου επίπεδου, είναι λογικό ότι όπως ο Νάνι τροχοπέδει στην κλίση ενός ποδοσφαιριστή από την Ευρώπη να βάλει τα πόδια στη φωτιά. Μας έχει τύχει και στην Ουγκάντα. Όταν παίζαμε με την Ουγκάντα, στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, τρώει αγωνιά στο λαιμό ο Σαλάχ. Πέφτει κάτω, απλό φάουλ, ούτε καν κόκκινη, δεν τη ανακούμπησε την μπάλα μου. Ήταν την περίοδο που μιλούσε για να πάει από τη Ρώμα στη Λίβερπουλ. Δηλαδή παίζει και ο ανθρώπινος παράγοντας στο δικό του τον ιδιαίτερο το ρόλο, που και ο παίχτης πρέπει να σκεφτεί την καριέρα του, το μέλλον του, δεν είναι μόνο η πατρίδα και το πώς εξυπηρετήσω την ομάδα της χώρας μου, είναι και η προστασία που μπορούν να έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει VAR, δεν υπάρχουν διαιτητές επιπέδου, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα γήπεδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι τροχοπέδιο να φανεί το μεγάλο το ταλέντο. Υπάρχει ναι. Μεγάλη απειρία, γιατί εμείς όταν κερδίσαμε τώρα έτσι βοηθό προπονητή Ρουανό η Τανζανία. Εμείς κερδίσαμε, γίνεται όμως ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Τανζανία έκανε ένα πάρα πολύ καλό όμιλο. Και συζητούσαμε με τον άνθρωπο και λέει: Να, πώς μας βλέπεις και τα λοιπά. Και λέω: Υπάρχει και έλλειψη εμπειρίας στην ομάδα της Τανζανίας. Υπάρχει και έλλειψη κινήτρου. Να δούνε με ένα στόχο, να δώσουν στόχους πιο μεταγενέστερους, όχι μόνο τώρα. Και πηγαίνει η τελευταία αγωνιστική, η Μαδαγασκάρη που ακόμα ήταν μέσα στο κόλπο της πρόκλησης και φέρνει ένα Τανζανία με τη Μαδαγασκάρη. Δηλαδή, αφού έχει μια καλή ομάδα, πρέπει και αυτό να φανεί και μέσα στο γήπεδο, να φτάσει στους 10 πόντους στον όμιλο και πάνω σε αυτό να χτίσεις για την επόμενη διοργάνωση που θα έρθει για τα επόμενα προκριματικά. Τα αφήνουν λίγο να όσα έρθουν και όσα πάνε. Κάτι περίεργο αυτό που έχει ακούσει. Περιστάν περιστατικό έτσι. Στο λαό, δηλαδή στο Κονγκό, κάτι περίεργο. Γιατί είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι σχεδόν όλοι δεν το ζήσουμε ποτέ. Δεν θα πάμε στο Κονγκό να δούμε το Κονγκό. Κάτι το οποίο. Κοίτα, εγώ σου λέω. Ναι. Κοίτα. Είναι μια χώρα η οποία είναι. Ενώ είναι πλούσια σε διάφορα κοιτάσματα, είναι αρκετά φτωχή ως χώρα. Αυτό παίρνει στην καθημερινότητά του. Το 10% του κόσμου ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι. Παρ' όλα αυτά το ποδόσφαιρο φαντάζεται ένα όπιο. Δηλαδή, σκέφτεται η κόρη που είδατε έξω από το γήπεδο είναι και κλεισμένο το θυρών το μάτι. Δηλαδή, αν είχαμε ανοιχτέ τι πόρτε, δεν ξέρω πόσο κόσμο μπορεί να είχε. Ναι. Η απόσταση του ξενοδοχείου από το γήπεδο ήταν 25 λεπτά και κάναμε 2 ώρε να φτάσουμε. Γιατί δεν άφηναν το λεωφορείο να προχωρήσει. Είδα άνθρωπο να πέφτει στι ρόδε και να τον τραβάνε πριν περάσει το λεωφορείο. Δηλαδή, να μα φυλάνε τα δάνεια. Δηλαδή, έρχονταν δίπλα μα, κοπανούσαν το λεωφορείο και φυλούσαν τα δάνεια. Δηλαδή, μιλάμε για εικόνε οι οποίε. Yeah. Μόνο άμα τις ζήσεις τόσο κοντά μπορείς να τις αντιληφθείς. Ναι, είναι ναι. Ανατριχιαστικές. Δηλαδή, ναι. Είχαμε ζήσει αντίστοιχα πράγματα με την πρόκληση της Αιγύπτου τότε. Στο Μουντιάλ. Που, ναι, εντάξει, ήταν, ναι, στο Μουντιάλ που είχαμε 90.000 κόσμο στο γήπεδο και ήταν η πρόκληση στο Μουντιάλ. Εδώ μιλάμε τώρα για μια νίκη η οποία έφερε πρόκληση στην επόμενη φάση. Και παρόλα αυτά το βιώνουμε τόσο έντονα. Πριν κερδίσουμε το μάτς, όπως σου είπα, μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός για να μας. Να μας κάνει το τραπέζι και να μιλήσει με την ομάδα. Ναι. Και κάθεσε και έφαγε μαζί μας. Δηλαδή, μείναμε 2 ώρες. Μετά έκανε συνάντηση με τον ποδοσφαιριστή. Μετά έκανε συνάντηση με το προπονητικό επιτελείο. Μετά έκανε συνάντηση με το υπόλοιπο staff της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, είναι κάτι που το βιώνουν πάρα πολύ έντονα, αλλά έχει να κάνει και με αυτό. Ότι είναι μια μεγάλη διαφήμιση όσον αφορά τον Πρωθυπουργό και ότι είναι μια από τις λίγες χαρές που παίρνει αυτός ο λαός. Αντώνη, έχεις ακούσει. Να λένε στην Τανζανία, στην Ουγκάντα, αυτά ούτε στην Ελλάδα γίνονται. Κοίτα και εμείς συνηθίζουμε, κακώς ενδεχομένως να λέμε ούτε στην Ουγκάντα γίνονται αυτά. Αυτό εγώ το λέω σε φίλους και γνωστούς και πλέον με εκνευρίζει κιόλας αυτό το κλισέ ότι είμαστε η πιο αφρικανική ευρωπαϊκή χώρα. Όποιος δεν έχει ζήσει Αφρική δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρει τι λέει. Δηλαδή, αν δεις πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι και ποιες είναι οι συνθήκες, αφήστε. Σαν την Ελλάδα μας δεν είναι έτσι. Και είναι σημαντικό. Τώρα περιμένω να πάρω το αεροπλάνο και να γυρίσω. Ναι, ναι, δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι από τους 30 βαθμούς και έρχεσαι στους 10. Δεν κρατιέσαι. Ναι, ναι, ναι. Και σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Σάββατο έχουμε και αγώνα, πρέπει να πάμε. Οπότε. Ένα μικρό σχόλιο, γιατί μου κάνει την πάσα και πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα κιόλα. Και ένα μικρό σχόλιο για τον Άρη. Που τον βλέπουμε πολύ ανεβασμένο.
αρχίζει και βρίσκει τα περσινά πατήματά του, mm-hmm. δείχνει ότι είναι πιο στέρεος και ότι αρχίζει και αποκτάει και πάλι ταυτότητα πρωταγωνιστική. Θεωρώ, πάντα θεωρούσα, δηλαδή και στο ξεκίνημα το οποίο δεν ήταν κακό, δεν ήταν όμως το αναμενόμενο. Ναι. Είναι και η πληγή αυτή των 6 πόντων που κάνει χτυπητή τη διαφορά, αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο κακό όσο παρουσιάζει το ξεκίνημα. Και φαινόταν ότι η ομάδα έχει τα φόντα για να πατήσει ξανά τα πόδια της και να ρολάρει με βάση το να ξαναβρει το περσινό της πάτωμα, έτσι. Ναι. Και να διεκδικήσει μια πρωταγωνιστική θέση μέσα στο πρωτάθλημα. Με στην τετράδα, με στην τριάδα, δεύτερη θέση, πρώτη, δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει. Μακάρι. Τα δεδομένα βέβαια και οι συνθήκες που διεξάγεται το πρωτάθλημά μας δεν θεωρώ ότι ευνοούν κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι ο Άρης θα είναι και πάλι μέσα στην τριάδα, δείχνει ότι μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντώνη, μας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε μια σεζόν. Καλή επιστροφή, σου ευχόμαστε. Όποτε θέλετε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή. Συμπαθή, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Αντώνης Αριόγλου, τον ακούσαμε.